Θα επανέλθουμε στη συνέχεια του δελτίου μας στο μέτωπο της Πάρνηθας. Πάμε στον Εύρο, όπου για έκτη συνεχή μέρα η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Η μάχη δίδεται στο μεγάλο μέτωπο της Δαδιάς, ενώ η φωτιά πέρασε και στη γειτονική Ροδόπη. Εκεί θα μεταφερθούμε και το Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο χωριό Τριφύλλη. Και βλέπουμε, Χρήστο, υπάρχει αναζωπήρωση από πίσω σου ή πρόκειται για μια νέα εστία? Υπάρχει αναζωπήρωση, μιλάμε για το μέτωπο το οποίο μας απασχολεί εδώ και πολλές μέρες μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Εδώ βρισκόμαστε στις παρυφές αυτού του πύρινου μετώπου και βλέπετε τις φλόγες στα πλάνα που σας στέλνει ζωντανά ο εικονολήπτης του Sky, ο Απόστολος Τσινάρης, πόσο έτσι έντονες είναι οι φλόγες, αλλά και πώς μεταδίδεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο αυτό το πύρινο μέτωπο. Βρισκόμαστε έξω από το χωριό Τριφύλλη. Το χωριό Τριφύλλη βρίσκεται προς το νότο του δάσους της Δαδιάς και πολύ κοντά στα χωριά τα οποία επλήγησαν από την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς. Το χωριό Νύψα, Παλαιά Νύψα, τα Λουτρά, το Λουτρό κτλ. Εδώ αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι η φωτιά κατακαίει ανεξέλεγκτη το Εθνικό Πάρκο, ενώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους κατά κανόνα. Ωστόσο, υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα ανεμοσούρια τα οποία πλήττουν την περιοχή για μερικά δευτερόλεπτα, τα οποία όμως δυστυχώς είναι αρκετά για να δημιουργήσουν αναζωπηρώσεις σαν και αυτήν την οποία βλέπετε μπροστά σας. Υπάρχουν και αυτή την ώρα air tractor, αυτά τα μικρά αεροσκάφη, τα ψεκαστικά, τα οποία επιχειρούν από αέρος. Είδαμε και ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε πριν από λίγο, τα οποία αεναέρια μέσα αυτή τη στιγμή σπέβδουν για να ανεφοδιαστούν και να επιστρέψουν. Έχω υπολογίσει ότι υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας, ένας κύκλος των 8 λεπτών για τον ανεφοδιασμό των εναέριων μέσω και την επιστροφή τους εδώ μέσα στο μέτωπο της φωτιάς, με την ελπίδα ότι αυτές οι ρήψεις θα αποδειχθούν καθοριστικές. Εδώ στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και έξω από το χωριό Τριφύλλη, οι πυροσβέστες αλλά και οι άνθρωποι του χωριού και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης έκαναν μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες για να μην απειληθεί το χωριό τους. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές συνεχίζονται μέχρι και αυτήν την ώρα, καθώς όπως βλέπετε στα πλάνα οι φλόγες επεκτείνονται. Υπάρχει καύση μήλη, Χρήστο. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό το ότι η ισχύ των ανέμων έχει αποδυναμωθεί. Επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Το παρακολουθούμε. Θα επιστρέψουμε αν χρειαστεί.